Εγώ συνέχισα ρεπία και έμαθα βιολί. Έστειλε με ο πατέρα μου να μάθω βιολί. Ερωτούσε με μάλιστα. Νίκο μου, είναι τα τέχνη θέλεις να παίζεις για μου. Λέω του εγώ, πατέρα μα ξέρω. Λέει μου ρε, πάει πελεκάνος. Όχι πατέρα, δεν μου γουστάρει. Δεν πάει χτίστης. Έλα ότου που να πάω να λερώνομαι μέσα στους πυλούς, μέσα στα χώματα, δεν πάω. Λέει μου, εγώ ήθελα να σε στείλω σκαρπάρι. Το λοιπόν, στο τέλος λέει μου, ρε πάει να μάθεις βιολί. Καλό λέω του. Πρόθυμος, πολύ πρόθυμος. Επήρε με στην κακοπετριά, σε κάποιο μάστορα, του λέει, κύριε Χαμπή, έφερα το μητσί μου, κουβιγκάσαμε μια άλλη φορά που σου είπα για βιολί, έφερα το λέει, να το μάθεις. Εκεί δυστυχώς ήταν και το λάθος να πω του πατέρα μου, δεν ήταν λάθος γιατί συμφώνος που επέμενε, είπε το μάστρο μου, λέει του πώς θέλεις να μάθει ο Μιτσής, κυρία Χαμπή, γιατί και ο πατέρας μου Χαμπής, χαραλαμπός, και ο μάστορας μου το είπε. Λέει του άκου να δεις μάστρε Χαμπή. Λόγω του ότι εγώ δεν μπορώ πλέον, γιατί κάπου είναι και ο πατέρας μου το πιολιστή. Έπαιζε και ο πατέρας μου. Λόγω του ότι εγώ χτύπησα το χέρι μου, λέει του, και δεν μπορώ, δεν δουλεύει και το χέρι μου να κάνω γάμους, θέλω να μάθει όσο πιο σύντομα. Λέει του τότε μάστορ μου, για να μάθει σύντομα, πρέπει να μάθει πρακτικά. Με νότες, να περάσει ο διπλάσιος χρόνος. Και έτσι μόνο πρακτικά, λέει του, να μάθει, αν βέβαια είναι κάτι καλό μαθητής. Και έτσι θα μάθει, λέει του, πιο σύντομα βιολί πρακτικά. Και δυστυχώς ακολουθήσαμε την πρακτική. Και τελειώσαμε χωρίς νότες. Αλλά όχι και ακούγονται. Μόνο επία από μια άλλη, επία είχε κάποιο Χρήστο Χαλιχαραλάμπου στο δάσκαλο και έκανε μαθήματα μουσική. Θα ήθελα να μάθω μουσική, να μην είναι. Επία κοντά του έκανα μαθήματα, πέρασα ως την πέφτη γκρέιτη. Μετά όμως χαρτώθηκα τη γιορτού, σταμάτησε. Γιατί ήθελες να μάθεις να σκευάζεις τις νότες? Εγώ ήθελα κάτι να ξέρεις να σκευάζεις. Μουσική βοήθα πολλά. Και έμαθα και ευρωπαϊκά, μα άμα μάθεις μουσική, σκευάζα και έμαθα ταγκό, πράγματα, πολλά πράγματα. Πρώτα είπες εμάθαινες μόνος σου, είναι τα λόγια εμάθαινες. Εξήγα μας τον που λαλείς ότι εμάθαινες μόνος σου. Εγώ ήμουν έρθει και ωράρις καφενές, έρθουν τα και ωράρις. Σαμε δίπλα μας που τσιράκι έρθει και τον κάθε Παναήρκα είχα και ωράρι. Και δεν παρακολούθουν τους ούλους, τους τσουλιάνους. Μια φορά ήρθε στο γάμο του ο Στέα. Δεν παίζαμε εμείς, διότι ταχτήκαμε σε άλλο γάμο και ήταν για μένα δίπλα ο άλλος γάμος. Του κάποιου οργανού, του Κάζου, ο γάμος. Πόσο το όνομα. Λοιπόν, τελειώσαμε το Δίλης, την Κυριακή. Λάβω να πάω να ακούσω τον Αρτανίδη, τον Αρτέμις ο Αρτανίδης. Πολλά καλός και ο Ράδης. Επίεναμε να βγάζουν και χορεύκας και όλοι οι σώτες. Έπαιζε ένα ζεβέκιο, άρεσε μου, δεν το ξέρα. Έπιαλο, έκλειψα το μάνιμα, τρεις παρτίες ήταν, τρεις, τέσσερις. Έγραψα το και πια το βίλα του, την πια τσίγουρη το σπίτι, και πια το θεωρεί και έπαιξα το ως τώρα παίζω το, ξέρω. Μόνο που το άκουσε και είναι μια φορά. Ναι, μια φορά, ναι. Όταν αποφάσισες, κύριε Στέλιο, να μάθεις και έδωσες στο παππού σου το βιολί, πού επίες να μάθεις πρώτα-πρώτα. Σε ποιο δάσκαλο? Στην Κοτσινοτριμηθιά. Στο Χρυσαφθή. Έμεινε κα σπίτι του. Θα έκανα καμιά εβδομάδα. Έλα λέ μου, πάρα και το δαχτύλι είναι το ντο, πάρα και είναι το ρε,
μια εβδομάδα δεν ξεχώρισα τίποτε. Τι ήθελε να μου πει. Γιατί δεν μπορούσε να με βάλει, να με διδάξει στο βιολί. Έφυγα, ήρθα πίσω στον Ασκά, επειδή ο πατέρας μου εργάζεται τότε σε κέντρα. Σε κέντρα ήταν σερβιτόρι, ήταν κάτι τέτοιο. Και ήταν γνωστή με το Γιαννούδη. Επήρε με μια ημέρα στο κέντρο Χατζησάβα, Λευκοσία. Το Γιαννούδη έπαιζε μουσική τζι μέσα και πήγε να λέει, «Μάστε Γιάννη, έφερα σου τον και ό,τι θέλεις κάμε το», όπως το λέω. Επήρε με το Γιαννούδη σπίτι του, εμείνεσκα σπίτι του. Και ήβρα άλλους, όπως είδατε και στη φωτογραφία, άλλους συμμαθητές, αλλά να πω την αλήθεια, ήμουν από τους καλύτερους τους. Θα έκανα 9 με 10 μήνες το Γιαννούδη. Μίαν ημέρα λέει μου, θα πάει με τον λαγουτάρι μου, τον Μαύρο Φίλιππο. Θα πάει στην Αθιένων να κάνετε ένα γάμο. Την πρώτη φορά. Ξεκινήσαμε. Πήγαμε στην Αθιένων. Εκάμαμε το γάμο, επέξαμε. Ήρθαμε πίσω, λαλή του Γιαννουθιού, «Μαστριάννη, ο μαθητής σου έφκαλε σε άσπρο πρόσωπο». Διότι είχα πρόγραμμα, είχα τα δευτέρκα μου, είχα οτιδήποτε. Φτάσαμε μέχρι εκεί. Επίες καμιά φορά να σου δείξει κανένα τα κυπριακά? Κυπριακά μόνο ναι, μου αρέσκαν τα γυναικεία, ξέρεις που ήξερα, μου πολύ αρέσκαν. Και αρέσκαν μου γίνει του Αρτέμι, του Αρτανίδη του. Και πήγα κοντά του και έγραψε μου τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και ένα διευέκυπο. Πέντε σελίδια του ένα. Τα γράφει. Η μουσική διαγραμμή. Και το τσουτέτσερι ήταν λίγο μεγάλο. Και πήρε μας 9, έρεστε, 9. Πήρε μας 9 σελίδια. Που είναι γονίδια, διότι ο πατέρας μου είχε δύο φκολάρι βρακά. Είχα αρφό φκολάρι. Εγώ με αυτόν τον αδερφό μου έπαιζε ένα τραγούδα, είναι δουλειά που μου αρέσει. Ο μαγαρίς ο θείος του πατέρα μου, ο μαγαρίς ο Κουταλιανός μες στην εφημερία, ήταν τους καλύτερους βιολάριες. Τι νόμι με έκαμε εμένα να μάθω, διότι τραγούδο, αρέσει και μου να τραγουδώ. Είμαι να τραγουδώ, λέω, και να μην μάθω βιολί. Εγώ είσαι με δύο σημαντικό βιολί μου και έχω τρία, τέσσερα που έχω. Τη μουσική αγάπησα την από μικρός τελείως που ήμουν στο δημοτικό σχολείο. Οι άλλοι έπαιζαν στο διάλειμμα και έβαζαν πιο χαρτιά και έπαιζαν το χορό με το στόμα μου και χτύπουν το ρυθμό με το χαρκιού και ευχαριστώ μου. Και σύπτωσης είχαμε και έναν φιολάρι, ήταν φυσική, πολύ τη φύση που ξυπετσίζεται. Και έπαιζε ωραίο βιολί, αλλά ήταν μικρός όμως τελείως και είχε ένα αρφόν και μας
έδεσαι με κανένα δυο χρόνια, αλλά πήγαμε μαζί, έφερε λαού το. Δηλαδή, είπα, δούμε το λαό του αφού μου, τι πήγαμε από τη χαρά μου του να πετάσω. Έπιανε το λμάσιο του, δεν τα καταφέρε, λέω, το δόμου, το δόμου, το, έδωσε μου το. Δεν τον είδαμε ότι έτσι μάτου, γιατί ήταν... Αν δεν άκουσε το σούκρες και λέει του πάλου που άκουσε, έπεσα στα ούρη να φύγω. Εφώναζε μου, ρε δηλώνει η Ελλάδα και καλά ο πίζεις, Τη νύχτα ήρθε στο γέρο του πατέρα μου, έλεγε το γέρο Γιορκή, να φύγει στο Βιλολίνο, πιένει να παίζει λαού το μαζί μου, λέει του, λέει του, ρε παιδί, Μιχάλη, λέει του, μα σε μωρό, λέει το, το λαό είναι πιο μεγάλο. Ξέρει, λέει του, ξέρει, τέντει πιάνει το λαό το μου, έλος πάντων, τον κάμετε καλά. Ύστερα που ένα μήνα να πήγαμε και κάμε κάμω στη Λεφταγόνια, θα ήμουν τρίτη, τετάρτη, εντάξει, και πιάμε πια τέσσερα σελίνια. Του κάνω το γυρού που λέει ποιο το βάλε μου εσές, τη χαρά του. Αλλά οι γάμοι τότε που κάμναμε ήταν τέσσερις, πέντε μέρες που βαστούσαν. Και όλοι λαού το μόνο, δεν τυχαίνει. Εγώ ήθελα να μάθω μια τέχνη από μια κοπέλα να λέουν ότι είναι τεχνίτης. Εσκέφτηκα, επία σκαρπαρούι. Είχαμε αρκετούς καρπαρίες στο Λιμνιώτη. Έκανα ένα χρόνο κοντά στον μάστρο μου. Ο αδερφός μου ήταν φκολάρης. Είχα θείο φκολάρη. Ο μάστρος μου, ο σκαρπάρης, έγραφε δουλειά με δερεσιέ. Δηλαδή είναι δουλειά και περίμενε στον χρόνο να πιάσει τα λεφτά του. Λέω του μάστρε Αντώνη, ήταν Αντώνης ο Παντελής. Θα φύγω αύριο. Γιατί? Θα πάω να μάθω πολύ, λέω του. Εσύ ένα χρόνο έτσι να παίρνει λεφτά, εγώ λέω του, αντέχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Αν μάθω πιο λάρι, λέω του, πώς θα σιδερέσει. Ναι, για μου λάρι μου, αλλά εμπαίνει τα έμερο. Έχουμε δουλειά πολύ. Πρέπει να αντέξει να μείνει, σου είμαστε αύριο πέφτω. Τα μαθήματα πώς έγιναν, λοιπόν, επίανε ένας μαθητής νέος στο Γιαννούδη. Πώς έξεγιναν το Γιαννούδη να τον μάθει τον μαθητή του? Οι νότες, το πεντάγραμμα, που για πέντε γραμμές το πεντάγραμμα ξεκινούσε μίσο, σι, ρε, φα, πάνω στις γραμμές. Μέσα στα διαστήματα, φα, λα, ντο, μη, τα διαστήματα. Και από εκεί ξεκινούσε, ντο. Ντόχα ψηλό, ρε, ρε ψηλό. Και έβαζε μια κλίμακα, ντό ρε μη φάσω λάθητο. Αλλά δεν μπορούσε ο αρχάριος να κάνει την κλίμακα ολόκληρη, διότι ήταν η αρχή. Εξεχώρισε μόνο τις νότες πάνω στο πεντάγραμμο. Μέχρι που επιντώνουν τον νότες που μπορούσε να προχωρήσει πλέον. Αρχίσαμε με το συρτό ψιντρή βασιλιτζά. Το λοιπόν. Έκανα ένα κομμάτι τη αρχή του κομμάτιου τσίμου. Εχόρτασα το εγώ πάνω στο βιολί, την επόμενη πάλι πιο κάτω. Την άλλη πιο κάτω, μέχρι στο τρίτο έκδοση το κομμάτι όλο. Δηλαδή η φθόγκη, όχι το τραγούδι βέβαια. Η φθόγκη του χορού. Τι εννοείται η φθόγκη του χορού? Η φθόγκη, δηλαδή. Ποιο είναι το τραγούδι? Μπορεί να ήταν για παράδειγμα. Τούν το κομμάτι για παράδειγμα να κάνουμε το μια ώρα. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι να κάνω το την επομένη. Mm-hmm. Έτσι ήταν. Έπρεπε να το χορτάσω το πρώτο βέβαια. Έκανα το μάθημα μου το δεύτερο κομμάτι την άλλη ημέρα. Την τρίτη ημέρα μου πέρανα, έκανα και τα δυο κομμάτια, να δει ο μάστερ μου κατά πόσο προχωρούσα ή όχι. Mm-hmm. Και ύστερα το άλλο κομμάτι. Το μάθημα να θυμάστε περίπου πόση ώρα να διαρκούσε κάθε φορά? Δεν θυμούμαι ακριβώς, αλλά μου σε πάει μισή ώρα, τρία δεύτερα, δεν είμαι σίγουρα, θυμούμαι. Σε το μάθημα πώς έγινε του? Βαστούσαμε δυο κιουλιά, ένας φωσί, ένας παράδι, έπαιζε μου γίνος, δεν ήταν και μουσικός που έπρεπε να μάθαμε το τάδε τραγούδι σήμερα. Ναι. Έβαλε μου το στο μισό και το άλλο μισό ένα άλλο μάθημα. Είναι άλλο σου το έβαλε, έγραφε σου τίποτε κάτω? Έγραφε μου το με νότες, όχι σε πεντάγραμμο νότες, το ρε, δεν ξέρω. Έβαλε μου το μάθημα, αλλά επειδή είχα ταλέντο μας στο τραγούδι, και άλλοι μπορεί να μου πήραν να μάθω, ξέρα το ούλον του. Ξέρα το ούλον το τραγούδι. Τι είπες μου ότι ήσουν πρώτα τρίτη, τετάρτη τάξη του Δημοτικού και στον λαούτο που τον Μιχάλη.
έδειξε σου τζίνος να παίζεις, ποιος σου μαθαίνει έδειξε τα πρώτα πράγματα. Έδειξε μου τη βέβαια, οι παινιές του χορούς είναι και δάχτυλο. Είναι του κουμπαγιαμέτα, του αστάς κουμπάσον του κιολιού. Και έτσι έμαθα και έπαιζα. Έλα. Ναι, ναι. Περίπου πόση ώρα ήταν το μάθημα σου, να θυμάσαι. Περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα ή εξαρτάται. Διότι έκαμε και μάθημα και έπαιζε και γύρω και τα δικά του. Δηλαδή ήταν μερακλής άνθρωπος. Και είχε όμως και άλλους μαθητές τότε που πεις. Ναι, είχε. Ήταν εξαγουστός. Είχε, αλλά τότε δεν και μάθαιναν πολύ πιο λί. Στην εποχή μου εμένα, διότι ο Βιολάρης θεωρείται ότι δεν είναι καλό επάγγελμα, διότι παίζει για να πιάει μερικά γρόσια και ξέρω εγώ και ξέρω. Δηλαδή θεωρείται σαν υποβαθμισμένο επάγγελμα. Ναι. Τότε ποιος επικαιρώνει για τα μαθήματα σου? Εγώ επλήρωνα. Πόσα ήταν, θυμάσαι? Ναι. Όταν πήγα το πρώτο μάθημα, δηλαδή μου ο Μακαρίδης ο μάστρος, για να σε μάθω να κάνεις γάμος θέλω 16 λίρες. Και να σε μάθω σε και τρεις μήνες να κάνεις γάμος. Ω, να πω σηκώ αγαπητικές, εσύ καρκιά του καλή, εσύ καρκιά του καλή. Όλα μαμά λώσει με τη μια, φεύγει και πας την άλλη, φεύγει και πας την άλλη. Το παραπάνω έλα να μαθώ τους χορούς αιώνι. Επειδή πήγαινα, έλα να πάω γάμο, να κάνω γάμο. Πόσο χρόνο ήσουν που πιέσεις τον πρώτο σου γάμο, που κάνεις τον πρώτο γάμο? Σαφκιολάρης. 66-67 σημαίνει έτσι. Το τούτα μπορεί να μην τα θυμώ εντάξει, αλλά έκανα τα μαχήματα με τον Κουλφερίν και ύστερα έπια στο γάμο. Φώναξε μου ο Κουλφερίς, λαλί μου έλαζε πιάσω ένα γάμο να πάει. Σε λαλό του μακιό τα ρόγκια που ξέρω εγώ είναι τα όπως σου λαλό έτσι, λαλί μου να σου έχω έναν που ξέρει πολλά. Παίζει πολλά, λαλί μου, έπαρξε το ο σάζι σου και το κιολί σου μαζί και να κάνετε το γάμο. Επίαμε να κάνουμε το γάμο, ως το πρωί. Εγώ έπιανα ανάμιση λίρα την εβδομάδα, ήμουν τσιρακούι κοντά στο πουπουλού ρούφα που πιένα Λευκοσία και πιένα και πιένα και μάχημα. Παχής που πια και παίξα στο γάμο, έπιαχα 13 λίρα και ήρθα έστω και έτσι μου, μέτρουν τα. Αλλά λίμω τσίρες μου πέσε ο καμουτζί μου και μετρά στα το πρωί. Ήρθα του μάνα είναι η ώρα 4 λάβω του τώρα, να τα μετρήσω τα ρεάλια μου. Έπιανα ανάμιση λίρα και πια 13 λίρες να μετρήσω τα λουσταούλα. Το μεράκι μου που πια έτσι ρεαλιά, ήμουν ολόχαρος. Και πότε έρκεψες να παίζεις έξω, κύριε Αντρέ? Στα 10 μου προς τα 11. Είπα στο γάμο, τον πρώτο γάμο στο Βουνί. Έκλεισε ο Ιώρος και ο γάμος, είπα, Αντρέα και Βουνί. Ήρθε, λέει, να πάσεις στο Βουνί, διότι να πάω στον Αντρέα και με τον Απούστο. Έντελησε και ο Μαγαρίς ο Ιώρος, γιατί σπίγε πάσα ο Λαουτάρι, λέει, μου, και πάτε. Καλύψα και τον γάρο μου όμως. Έβαλα ο κιολί μου μέσα στη σάτσι μου. Μαγαρίσω για τις που βάσανε βρέχημα στο βουνί και είχαμε εντάξει. Εντάξει, φαντάσου τώρα πρώτη φορά να παίζω σε... παίζεις σε κόσμο. Κατάλαβες. Και πας στην τάμπλα μάλιστα. Έτσι ψηλά και πάνω εκεί και... ναι, ναι. Αθιούμε ο Μαγαρίνο Γιάννης συγκεκριμένα
Δηλαδή μου λέει πως καλείς αν παίζεις. Τώρα, φυσικά στο αυτοί μου τώρα τα πράγματα. Ή καμιά ρούμπα λέει μου, καλά βάρς. Εγώ να παίζεις τώρα τα πράγματα. Δεν κάτσι να πάτσες στο μόνο. Να σου πει, θέλω και ρούμπα, θέλω και φόξ, θέλω και φόξ. Φόξ το λέω σαν να πω. Ναι. Ένα άλλο δουλε μαστρέ, εντάξει, έτσι με και όχι. Να, εντάξει, παίζω. Να χαρά μου. Και κουρτίσαμε τα τζαχαμέ, βάλαμε ματσοκιάτα μας. Αρκέψαμε τα τζαχαμέ, πλουμίτζαμε μας και όλοι πήρα αέρα νεό, εγώ πάω στο μόνοι μου. Πόσο χρονών ήσουν είπαμε? 11-11 τα μέ. Και έκαμες γάμον ούλον. Το γάμον ούλον, ναι. Ούλον την κατάσταση του γάμου. Βεβαίως αθιούμαι. Επέθανε πριν 2 χρόνια, πριν 6 μήνες ο άνθρωπος. Είναι 6 μήνες ο Αίγος. Είναι ρολόιζι. Ναι. Κάλεσε με και είπε μου θέλω 10 λίρες δηλαδή μου για να έρθει να παίξει βιολί δηλαδή. Έθελε εκείνος που το βιολιστή 10 λίρες πληρωμή. Και συμφωνήσαμε και να έρθει και ο Ανδρέας του Χατζικουστή από την Καλογοπιά. Πρώτος γάμος που έκανα εγώ, πρώτος γάμος με το λαούτο. Δεν είχαμε συντρόφους. Επερνούσε η δουλειά με συγγενικά. Και έκαμε το γάμο. Παίξαμε το Σαββάτο και την Κυριακή όλη μέρα για να μαζέψουμε τις 10 λίρες που το έκαμε. Ήταν με το πιάτο και χόρευκε ο άλλος και πλούμιζε μες στο πιάτο. Και παίξαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη και ό,τι φτιάσαμε. Και βγάλατε τα λεφτά σας. Βγάλαμε. Δεύτερο γάμο έκανα της αδελφής του πατέρα μου. Θέλω, είπε μας ο χαρτωμένος της, θέλω 7 λίρες δηλαδή να κάνεις τα παπούτσια την νύφη, δηλαδή θα πληρώσει δηλαδή. Εγοράσαμε. Τρίτον έκαναμε κάποιο άλλο. Κάθε γάμο θέλω να μάτσω έναν σύντροφο να ουτάρει. Έρχεται τον Μπουβιά και ο Άκη. Έκαμε να γάμω και λέει, δεν είχα λαουτάρι δικό μου. Και έπιαν να βουτούν τους χορκανούς, είσαι μπρινός μέσα, έπαιγαν να μην το κάνω. Όμως έτσι να γάμω λαουτάρι δικό μου. Είχε ένα χορκανό μου γαλλί στο πίτσο ο Μακαρίδης. Άρεσκε μου, έπαιζε, είχε ρυθμό. Ήμουν το μηνίσκεσαι λαουτάρι μου. Να είναι μηνίσκεσαι. Όμως, έρχεται ο Ρησιβίτσαμε τον το κουρίο, ένα μητσί τέλεια του, ο κοντόπαρ παντάλλον ο Ρησιβίτσα κοπερδούι. Έβαλα τον και παίζαμε και αρέσκε μου ο ρυθμός του πολλά. Να μου του λέει, έρχεσαι ένα λαουτάρι μου. Έχουμε λαλή μα, έλεγα. Να πάω, ρωτήσω μου κίνημα το πω. Είπεν τότε και ο Ρούντου, πρέπει να μου γίνει λαουτάρι, λαλή. Λαλή μου έτσι λέει, έτσι λέει. Και λαούτον δεν είχα, δεν έχω καλό λαλή. Λαούτον, ας σου γοράσω λαούτον. Είχαμε ένα χορκανό, που έκανε λαούτα. Ο πατέρας του, ο Αναγιώτη του, ο Αναστασίου, έκαμε λαούτα πολλά ωραία. Λαούτα σου πιάνω από το να στάσει και να το κόφκω με τους γάμους. Έτσι λέει, έγινε, όρασα το ένα λαούτο.
Και κόφηκαμε κάθε γάμο κάτι τι να πω, σιγά σιγά σωστήθηκε. Και γίνει ο Λαουδάρης, φυσικής. Είχες κιολάρι δικό σου κύριε Βιρόλ, είχες σύντροφο κιολάρι, ενώ ξαπιένες με διαφορετικού τσέπες. Όχι, δεν είχα δικό μου. Είχα όποιον μου τηλεφωνήσει μου, έρχονταν και βρίσκαμε. Έπαιζε καλό λαούτο, τραούδο. Εσένα νεκάλιεσαι ο κιολάρις να πάεις να παίξεις ή μπορεί να σε καλέσει και ο γαμπρός να πάεις να παίξεις. Αλλά γνωστός μου καλέμε και ο γαμπρός. Αλλά με ήταν γνωστός μου, καλέσαν τον κιολάρις συνήθως, είτε με επιστολή είτε με τηλεφώνημα. Και ο κιολάρις έπαιρνε με μένα. Ο Λαδάρης ποιος ήταν τότε κύριε Σάβης? Ήταν ο Γιορκής ο Ξούρουπας. Ακόμα ένα πράγμα που είπε ο Μάστρος Στεφανής, δηλαδή μου φύγει το σουάραν και κατάρα, δηλαδή μάμα και τελειώσαμε, με ατζαμί λαουτάρι να μην παίξεις. Θα ρωτώ γιατί ρε Μάστρε, κοίταξε δηλαδή οι χορευτές, εν πάση στο ρυθμό του λαού του που χορεύουν δηλαδή. Σαν μην παίζει καλά γύρω σε φάλσος, έλεγε σένα που νέρουν δηλαδή. Να νομίζω δηλαδή πού σε παίζει καλά δηλαδή, τον κιολί. Α, μάλιστα ρωτώ. Τα θυμάσαι εντάλλους τους ειδοποιούσαν τους παλιούς, εντάλλους τους εκαλιούσαν να πάνε να κάνουν γάμο. Έρχεται ο κύριος στην νύφηση του γαμπρού με ο μαντήλι και κανείς. Και βάλε σου για λαμπάει μέσα, έτσι βλωτών. Και κάλεσαι στο γάμο να έρθει να παίξει και συμφώνα και πώς να πιάσει, να σώσει. Και πιένες, θέλω κιόλιρες, θέλω τρεις, να βάλεις δεκιά, έτσι. Ναι, κάλεσαι όμως. Εσύ εκτός που τους γάμους που αλλού επέζεσαι. Τι ευκαιρίες είχε για να παίξετε στα χωρικά? Είχε και πανηγύρια. Σαν του προφήτη Ηλία, κάμουν του στη φυλιά, είχε τρεις καφενές, έπαιζαν, φέρνοντες τους τρεις καφενές, δολύνται λαού, τον καθένα σχολητά, καφέντε καφεντής. Στο χωριό μου τα Ιστεφάνου. Πρέπει να είχε τρεις καφενές, φέρναν τρεις ορχήστρες, να πούμε, δολύνται λαού του. Μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα πήγε μέσα βιολί. 15 Αυγούστου. Επέ μου για τούντα καφενεία που λαλείς που γίνονταν στον Αράκα, πάνε είναι τα λόγια έγινε τούντα την κουβέντα. Τα καφενεία έκαναν τα νοικιάζα στις χαρουκές. Ναι. Μούλο δρόμο που το Παναήρι, που την εκκλησία ενός το χωριό, είχε σχεδόν 4-5 σκάλες κενών. Είχε 4-5 καφενεία και έρχονται αυκολάριδες, κάθε καφενείο και κλωρί. Τέλειωνες που τώρα βιολί να πάσεις στο άλλο, να έρθει ο κόσμος να τους σε καμαρώσουν. Να πούμε και δικό μας. Περάσαμε πολλά ωραία, κάθε Παναήρι. Μόνο στο Αρακαπά είχε έτσι διαγωνισμό του χορού. Ήταν διαγωνισμός, τα χαδιούσα σε βραβείο, να διούσα σε άλλη. Όχι, είναι σε βραβείο, αλλά συνάμε πελατεία είναι οι καφεζίδες. Εφωνάζαμε και γερούσαμε και πήραν και ό,τι θέλαμε για να τους συνάξω η πελατεία. Τότε να ωρέψω Βιλονής, η Λευκαρίδης, ξέρω εγώ. Όταν ήσουν στη Λευκοσία, ακόμα στο Γιαννούδι, η μουσική τούτη που ζούσαν στην πόλη, όπως το δάσκαλο σου, πού έπαιζαν? Σαν το Γιαννούδι να πήρνε στους γάμους ή έπαιζαν αλλού? Όχι. Το Γιαννούδι, η οικογένειά του ήταν μουσική όλη. Οι κόρες, τα παιδιά, ο γιος. Τούτη έπαιζαν στα λεγόμενα καφέ αμάν. Τον το πράγμα δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά ήταν ορχήστρες οι οποίες έμπαιναν οπουδήποτε. Και έτσι τα ελαλούσαν τότε καφέ αμάν. Ναι, ναι. Έτσι λέγονται. Ήταν τα κέντρα. Τα διάφορα κέντρα που πίνει ο κόσμος έπαιζαν τούτοι. Άμα κάνας στον έτσι να φέρνας οι φκιολάριν και λαουτάριν, όξα είσαι ζωρνάν και ταούλι. Σορνάντζετα, όλοι είναι ηρίζαντο. Ηρίζαντο, και ξεκίνανε η ορχήστρα. Ύστερα, ποιο είναι η ορχήστρα? Παραώναν τα μωρόντζα μέσα και στάρσεψαν η ορχήστρα και παίζαν. Ράσαν και από τους πιο. Ως το 74, ως το 80, έχει ένα μπιολάρι και εμείς. Κάποτε δεν έπαιρνε με μπιολάρις. Δεν είσαι πολύ σκιολάρις. Ο κόσμος που έρχεται, τα τρία γαρτά στο γάμο προτύπαν το τούμπανο. Εζηλέκαν και οι πιολάριες στο δεμαούλο. Πριν έβγαινα ζευγάρι πριν στο χώρο. Πες ότι επιέννατε σε ένα γάμο, μπορεί να σας έτυχε κιόλας, και ήσασταν εσείς καλεσμένοι και ήταν καλεσμένοι και οι πιολάριες. Ναι.
Θέλω να μου κάνετε τη σειρά. Πότε παίζετε εσείς, πότε παίζαν οι κιολάριες. Και είναι που ζητούσαν από τον καθένα να παίξει. Ναι. Είπαμε, έρχεται η νύφη. Εμείς έπιαναμε την νύφη. Πόσο της. Όσο της χέρναμε την, τον κύριο που την χέρναμε, έκανε την νύφη και ας έκαμε καρσιλαμάν με τον τούμπανο και με τον ζορνέν και καλωσορίζαμε τον κόσμο, επέζαμε εμείς. Άμα έπωστε που μας την, επαρετούσαμε εμείς, αρσεύκε ο βιολάρης τον καρσιλαμάν. Επαρέταν ο βιολάρης, αρσεύκαμε εμείς. Και εφτάσετε γάμους που είσαι μόνο ζωρνέν, τούμπανον και φτιάχνει αυτό. Πολλούς. Είσαι με τα μαλλιά σου. Και χωρίς κιόλιν. Μόνον ομπρίθρα, τα ζωρνέν. Ομπρίθρα τα παραπάνω χωρικά, εν και χαρέμα. Τούμπανον και ζωρνέν ήταν. Για τα λες. Μας τα χωρικά είναι ρέμα. Πώς διεπέκτηκαν. Συρτούς, καλαματιανά, καρσιλαμάδες γυναικείους, τα τραγούδια του γάμου, τα εμβατήρια που παίρναν αντρόινα στην εκκλησία. Χρειάζονταν αρκετά πράγματα που όσον αφορούσαν το γάμο. Δεν μπορούσε να μην υπάρχουν ευρωπαϊκά, να μην υπάρχουν ταγκό, να μην υπάρχουν βάλς. Τότε ήταν οι σάμπες, ήταν αρκετά πράγματα. Πρώτα έπρεπε να μάθεις τους κυπριακούς χορούς. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο του τραγουδισμάτου και ο τρεις συρτούς και ο τρία διεπέκτικα. Και τη μάντρα, διότι η μάντρα ήταν ο τελευταίος χορός. Σε ένα χορκό επισκοπή ήταν και το κατσουναρούιν της μάντρας. Τι ήταν αυτό, ο καροτσέρης. Έπρεπε να μάθεις το τι να μάθεις και το αυτόν του αντρογίνου. Και τους γυναικείους χορούς, ας πούμε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, συρτών και εντάξει. Ευρωπαϊκά τότε εμάθαμε σε δάσκαλος. Βεβαίως, εμάθα ταγκό, κάνει αρκετό ταγκό και ένα βάλς, το άστα τα μαλάκια σου. Το ταγκό που εμάθαμε είναι, τώρα αν το ατσιμηθώ, Φόξ. Μάθαμε και ένα φόξ, το οποίο δεν το πολύ χρησιμοποιήσαμε στην περιοχή. Έπρεπε να κάνουμε στη χαμηλή. Χαμηλή ονομάζεται κάτω από τη τσάδα. Ήταν πιο, ας το πούμε, εξελιγμένη και οι κοπέλες να χορέψουν φόξο. Που στα χωρκά μας εμάς, που δεν είχαν εσύ πράγμα. Δεν χορέψαν κανέναν ταγκό. Πόλκα. Η πόλκα δεν εποχή μου δεν είχε πόλκα. Ο ένας δίδαξε με κυπριακά τραγούδια. Και η Λέλα η τυφλή βάλε κυπριακά τραγούδια. Αν ήθελα κανένα κομμάτι σαν ταγκό πρέπει να με διδάξεις. Ταγκό έπαιζα και ταγκό, έπαιζα και ρούμπες, έπαιζα και φόξ. Εδιάξα. Ήταν τα κομμάτια τα οποία έπαιζα στους γάμους. Καραματιανό, κάναν ταγκό, ρούμπα, φόξ, τελειώναν οι κοπέλες. Άντε κοπέλες, με τεσσιές σας τώρα γυρίνουν τους άντρες. Παίζαμε και καρτσιλαμάρι, να γρόψουν και άντρες. Με το γυρίντοδες. Δεν σαν τώρα, στις τευτέλια και κρίνουν 20, 25, 30 άτομα πριν, ήταν διαφορετικά. Με τεσσιές σας παιδιά και να γρόψουν και άλλοι. Έτσι ήταν πριν. Tutta da
ευρωπαϊκά κύριε Νικόλα, εσύ να μην ποιος σου τα έμαθαινε ο δάσκαλος σου ή έμαθες τα μόνος σου. Κάποτε η Νικολέτα είχε ο Ιωαμίδης και λεωσό βιβλιοπωλείο και αυτά τα πράγματα, η κουμπατσίτα, αυτά ήταν γραμμένα όλα στα ενώπη. Και γράζαμε μετά και μαθαίναμε. Ή κάτι πολύ θέλαμε, πολύ ξέραμε και ακούγαμε ταγκό προσευχή. Για να σου πω ότι πήγα στη Λεμεσό και έφερα ταγκό. Ζήτησε μου στην Φλόρακα, είχα ένα γάμο και ζήτησε μου μια ταγκό προσευχή. Να σου παίξω άλλα, να σου παίξω βασίδα, να σου παίξω άλλα, τη Σαρίτα Μοντιέρα. Όχι, εγώ θέλω το. Και εγώ ήμουν ελεύθερο τότε. Έπιασα τη μοτοσυνέτα, πήγα στη Λεμεσό, είδα τον Μακαρίνη τον Καράκοστα και είχε ένα που έγραφε. Και λέω του Μάρτερ Κώστα, να ήμουν να σου το. Και έγραψε μου το μελότε και πρώτα τέσσερα σελίδια για να το μάθω το τραγούδι προσευχή. Η πκερωμή των φκιολάριων ήταν ο Σιδαν, κύριε Βιρολή, στους γάμους παλιά. Πιάνετε καλά ρε αλλιά. Πιάνναμε τυχερά. Και αν ήταν γάμος παχύ, συμφωνούσαμε να πιάμε δυο λίρες πκερωμή, ώστε πέντε λίρες πιάνναμε πκερωμή. Εννοείς τυπόζητο. Ναι, πιάνναμε που τον γύρι του γαμπρού ήδη νύφης. Ποιος ήταν ο παχύς, πλέρωνε μας ο γύρις του νύφη για ο γύρις του γαμπρού πέντε λίρες. Και τα υπόλοιπα από το πιάτο. Τα υπόλοιπα από το πιάτο. Και μοιράζαμε τα με το κιόλαρι. Η τούτη εγγύηση που σας εδιούσαν πρώτα, πότε άρκεψε να γίνεται. Ήταν που παλιά που σας εδιούσαν εγγύηση που μπροστά, όξα ύστερα άρκεψαν να διού. Όχι. Παλιά έδειξε. Που είναι ο νεαρός ύστερα γίνε. Που είναι το πλούμινμα. Είχε παραπάνω πληρωμή. Είναι πλουμίζαν. Ενώ πριν τραπλουμίζαν καλά. Άμα είχε κανένα φτωχό, κύριε Βιρονίτσο, δεν μπορεί να πάρει και ο Λιντζελαούτον, ήταν που κάνουν στο γάμο του. Δεν είχε κανένα που... Είναι πιερωνέν, αλλά ο κόμιμος πήγαινε στο κιολίνιο χώρο και δεν πλούμιζε. Έστω τρία γρόσια να βάλει, έστω μισό σελήνι, πλούμιζε. Ο καθένας δεν χώρο και κανένα θα με πλούμιζε. Ό,τι ήταν στο πιάτο. Και τότε μπορούσαμε τραγούδι να ζητήσουμε. Να ζητήσουμε δηλαδή να μας πλουμίσουν. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, είσαι ένα τραγούδι που όταν χόρευκε το αντρόγινο την Δευτέρα του γάμου. Λέγαμε, κρεμάστε τους πεντόλυρα που πάνω έως κάτω. Μα του βιολάρι του φτωχού ενώ φτιάχνουν το πιάτο. Δηλαδή, με συγχωρεί για τη φράση μου, αλλά αν έπαιζε ένα πελόν και πάει να πλουμίσει το αντρόγιο και μας πλουμίσει εμάς, θα μπορούσε να, να πούμε ένα τραγούδι. Τα βρίσματα ήταν σελίνια. Είχαν και λίρες χάρτενες και διπροσέλινα χάρτενα. Είχαν που έκαναν το χωβαρτά και βάλε τη λίρα τη χάρτενη. Είναι όπως το, πώς το 20 λεπτό τώρα, μα ήταν άλλο χρώμα. Βάλε χτήμα και βάλε στο πάνω στο δόμιο τα πω. Ναι, πλουμίσε μια λίρα τούτος. Κόλλησε μόνο 16-1 στην Αιρήνη. Ναι. Αιρήνη. Κόλλησε μόνο 16 και ο Κούτου. Πίσω από τη Σάρνη και κράγουν το φιολί να το ξαβούλουν. Τι είχες με τώρα. Είσαι μα εξήκωσουν οι παζόνοι. Να με σκοτώνει να μου ξέρετε 16. Βάλα σελίνια, μαγεία το 16. Σε τούν πάραμε τη Σαέρα. Κράγουν το φιολί να μην το σπάσω. Ήταν η περιουσία μου. Εγώ σπάσω. Και είπε μου ένας, χωρώσε, έπεσες και βλέπεις το κιόλι σου. Ελά, είναι η σουρμαϊά μου, λαλό, μπορεί να πιάω 5-6-10. Και κάνουμε σιχτά, σιχτά, κόλλη για πάνω του ζωγάμε. Και φτώσαν, κόρε μου, πρέτσακα. Αν πιάνναν και 10 λίρες, ήταν τώρα. Είμαστε ένα στελήνικο 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 στελήνικο. Τα παλιά ήταν καλύτερα. Μια φορά κι εγώ είπα να φύγω από τους καημούς
για να γελάσω. Έτσι είναι η ζωή και πώς θα την αλλάξω. Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς θα την αλλάξω. Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε δηλαδή. Κράτα μου το χέρι, κατά το παραπονό σου. Κατά την καρδιά σου, ώσπου να έρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο κανιφάλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο κανιφάλο και ένα γλυκό φιλί. Πρώτα-πρώτα έπρεπε να ικανοποιείς τους χορευτές. Γιατί αν και μου πολλά δυνατό σχολάρι να πούμε, αλλά παραδείγματος χάρη του τραγουδισμάτου. Οι Μερακλείες ήθελαν να πούν 3-4 τραγούδια, 5 τραγούδια. Είσαι πιο λάριε σε λαλού, αδικό έκοβε του το χώμα. Εμένα να άρεσκε μου, την ώρα που τραγουδούσαν οι χορευτές, σε τραγούδουν και εγώ τα δυστυχά. Δηλαδή ένιωθα του χορευτές. Ή ο χορευτής, ο καλός χορευτής, όταν δηλαδή οι κυπριακοί χοροί έχουν κόψιμο, δηλαδή δεν είναι δάχτυλισμα πολύ. Θέλει έχει τον εικόν το ξάρι. Και ο χορευτής ο καλός, γιατί δυναμώνει την απόδοσή του. Για να είναι καλός, γιατί πρόσεξε να είσαι, άμα είσαι χορευτής και έχεις κιόλας είναι καλό. Αν είσαι καλό, γλυκό πάτης λάλλουν τότε. Γλυκό πάτης κιόλαρε. Τι σημαίνει γλυκό πάτης τώρα. Γλυκό δάχτυλο λάλλει. Η γλυκιά η μελωδία του είναι... Κατάλαβες. Ναι. Οπότε οι χορευταράς ήθελαν τους κιόλαρες καλό. Σημαίνει ότι ο καλός ως κιόλαρης εκείνος που μπορεί να κουμαντάρει τους χορευτές τους καλούς. Η αρέκα με διάμον στη γεροσχή που είναι στο Πισούρι που είσαι, έπαιρνε ο Μαγαρίς ο Καλάγωστας και έπαιρνε μια ρούμπα, δυο ρούμπες, μπορεί να σε προδιάσεις. Έπρεπε να παίζεις 6-7-8 ρούμπες για να γράφκα πολύ ρούμπα, βάλς, μολέρα, ταγκό, εάν δεν ήξερες αυτά τα πράγματα, δεν έπαιρνε. Είχε αξία το βιολί. Σήμερα δεν είχε καθόλου μάθει να παίζουν τα ντροί μου με τέτοιους. Άρα λοιπόν έπρεπε να ξέρει πολλά. Πρέπει να ξέρει εκτός του τους κατσουλαμάτες, να ξέρει και ευρωπαϊκά. Ούλα τα ταγκό, πολλά ταγκό. Να ξέρεις βάλς, να ξέρει ρούμπε, να ξέρει πολέρα, να ξέρει όλα τα ευρωπαϊκά πρέπει να τα ξέρει. Πρώτα απ' όλα να τραγουδά. Το κυριότερο. Και μια να είπε ο πατέρα μου, άκουσα στο παιδί μου, ένας που παίζει οτιδήποτε όργανο πρέπει να τραγουδά. Και εσύ λέει, παίζεις βιολί, να τραγουδάς οτιδήποτε παίζεις. Και τραγουδά και τραγουδά και να το τραγουδάς. Και να μου ξεχώριζε μες τα χορκά ένα βιολάρι που ήταν καλός. Που ένα φκιολάρι μπορεί να ήταν καλός. Δεν άλλος τους εξεχώριζε ο κόσμος. Σε καταλάβαινε ο κόσμος, εξεχώριζε τους. Δεν σε καταλάβαινε, αλλά μες τα χορκά
χτυπούσαν, είπα σου, συγγένεια, ναι, αν είσαι και πιο καλό το άλλο κόκκο, του μόρφου ή άλλου, και εγώ είμαι στο κόκκο μου και έστω και περνάμε ένα σκαλί, για εγώ περνώ του άλλου ένα σκαλί, θα πάρει το κορκαμόν του, το συγγενή του, πιένε με το αίμα, με το αίσθηκτο, δεν πιένε με τη φαντασία, να φέρω καλύτερο. Στην κυρά, ένα θυμωμένο ένα χρονολογία, είχε 19 γάμους ένα χρόνο. Έκανα τους 17, τους δύο εφιά μου, διότι έτυχε να ήταν μια Κυριακή και μια Κυριακή ήταν επαντρεύοντας σε πράγμα και να γίνεται όπως καμονή. Έφτασες καμιά γυναίκα που παίζει φκιολίν, κύριε Βιρονή. Την Λελού, η τυφλή. Κάετουλη στο... Σε αμέσως στο πυροσβεστική, δίπλα ακριβώς, κάετουν η Λελού. Ήταν πολλά καλή, αλλά ήταν τυφλή. Και δεν πήγαινε με όποιον γεννάνη. Έπρεπε προτίμα με μένα να πάω μαζί της. Έκαμνε και γάμους τα Χαϊλελού. Βέβαια, βέβαια. Έκαμνε γάμους. Επέναμε τακτικά στο Παναγίδα μέσα στην Αφύλα, την Τρίτη Λαμπράση στους παπάδες. Παίρναμε μας και παίζαμε τους παπάδες. Χωρέκανε οι παπάδες ήδη. Ήταν τυφλή, αλλά ήταν καλή, σοβαρή. Την μόνη παθού εμείς στη Λεμεθό την παγαρίσαν την Λελού. Την μόνη. Επαρεξηγούσαν την που έπαιζαν στους γάμους τότε, μια γενέκα που έπαιζαν στους γάμους. Καθόλου. Καθόλου. Μάλλον εκτιμούσαν την και παραπάνω. Όπως και ο γύρον το φύγαν τον τυφλό. Μια τυφλή και ο ένας και ο άλλος είχε παραπάνω εκτιμής. Να πω σε μια κουβέντα πολλά όμορφη τώρα. Κατακρίβεια συμπιολάριες ή παραπάνω ήταν τυφλή. Γιατί ήταν τυφλή οι πιολαρίες και παραπάνω, δεν μπορέσαν να πάνε να βουλεύκουσιν και την αποχήντζινη που έκαναν γάμους και έκαναν τους γάμους οι ενέζες ξεχωριστοί και οι αρώμοι ξεχωριστοί και δεν θέλαν οι ενέζες να τους χωρεί ο πιολαρίς. Οι πιολάρι είπαμε, δεν μπορούσαν να βουλέψουν ένα, υποχρεώνονταν οι τυφλοί και εμαθαίναν πιολίν. Να πας στον κάμπο να δουλέψει, δεν μπορεί. Να πάει να βλέπει κουέλες, δεν μπορεί. Γιατί προτιμούσαν τους τυφλούς, τους κιολάριες, τους τουρκικούς, τους γάμους. Να μην χωρούν τις γενέκες. Να μην χωρεί τη γενέκα. Και όταν μπουλεκτής πήλε, άντε, ο κιολάρις είναι τυφλός. Και όταν πήλε τον μπουλέκτην πήλε, έβαλαν τις γενέκες τους. Και πέσαν κόσχινον. Για να μην πει τον μπουλεκτής να είδες γενέτειες και μέσα. Είναι γίνεται να τις ζουν την ώρα που σας ζουν, αν οξέ ούτε ύστερα από το γάμο να είναι. Που κάνονταν στο γάμο. Ήταν χόρκα οι γενέτειες. Και ύστερα ζυζί, και ύστερα παρεμποσάρι. Ετέλευγε ο άμος Νικολέτα να σου πω ότι ήταν να με χωρίς καθόλου γενέκα. Ο Αζίζης ασύντια κανέναν χρόνια που μισότερο μου, έγκαλο ατήματε. Εγώ ατήμουμε, πλουμίζαν τον γαμπρό τον καθένα και την νύφη μέσα σε ένα σπίτι σαλιμένο. Σαλούσαν και τα παναχύρκα, έβαλα ρούχα, πήρε σε ρούχα. Σε κοιτάζαν πως τρύπες. Πως τρύπες. Εγκατέλεγες. Εμένα η μάμα μου έλεγε μου είχε αστυνικό. Βάλε στην κοτσία να βγάλαν πως καστανόη. Και λέει σας να χάμε πόρε μου. Να σέτε τον νους σας. Τώρα είχε αστυνικό αν πεταχτείτε πάνω του μάνα μου να χασμίνει. Άλλη λόγη στον κόσμο. Θυμούμε γιατί είπα το και του συγγραφέα ότι είχαμε μια κοπέλα, όχι κοπέλα, αλλά ήταν μεγάλη γυναίκα που έπαιζε με τον αδερφό μου βιολί και τα μπούκα. Δεν είχε λαουτάρια τότε. Ήταν μέσα στο σπίτι μου. Είπαμε Χριστούγεννα λαμπρά, σήκωσες, το βιολί μου θα μέχρι τον κόσμο σου να χορέψει να διασκεδάσει. Και θυμώ τον αρχό μου που έπαιζε με την γυναίκα Αντζίνη, τα μπούκα και βάσταν και ωραίο ρυθμό. Δεν είχε λαουτάρια. Πολλά άλλη λαουτάρια. Τι μου είναι. Ήταν χορκανή σα του βιολί. Αλλά πρώτα καλό, πάμε στον καιρό που ήταν χωριστή διασκέδαση. Ναι. Λαλής ήταν η νύφη σε ένα σπίτι ασφαλιστό. Ναι. Κι τι σε παίζαν οι φκιολάριες. Ναι, φκιολάριες. Καλά, και αν ο φκιολάρις είχε το φως του, είναι καλό σε παίζε. Μα ένωσε φκιολάριες που είχε φως. Ένωσε φκιολάριες. Ήταν όλοι οι τύφλοι. Αν χαίνεις τα παλιά να μαείς, ένωσε φκιολάριες που είχε φως. Ο Δερβίσης που ξέρω ήταν στραός. Ο οργανός μας ήταν στραβός. Όχι στραβός. Ο Μεχμεταλής, αλτσέπαρ μακλή,
ήταν στραβός. Ο Ασάης ήταν στραβός. Δηλαδή, αν ξέρω 10 βιολαρίες μέσα στην Κύπρο. Ο Ιπραήντας, ο Ιπραήντας ήταν τίλο. Οι λαοί, αν ξέρω 10 βιολαρίες, οι 8 ήταν την πλήμη κατά. 8,5. Ο κόσμος, κύριε Σμαρίντελος, εθώρεν τους πιολαρίες. Είχα συνεκτίμηση μέσα στον κόσμο. Πολύ εκτίμηση τα πλάσματα απλά. Πολύ εκτίμηση. Μας περδίζαμε στο φούρνο να κάνουμε οφτά και τρώαμε. Μακαρουνάες, βλαντζά, διανύζαν τους. Εγωνάσαν μας. Ελάτε πιολάρες. Κι είναι φίλοι να βρω και οικογένεια. Γιατί νομίζεις είχα συνεκτίμηση με πιολάρες. Τα παλιά τα πλάσματα έτσι ήξερα. Τώρα, Λίαναν, θα είπεσαι. Έτσι πράγμα, τώρα με γυρεύκεις. Είχαν εκτίμηση οι πιολαρίες. Βεβαίως. Στα χωρικά, ειδικά στα ξένα που πήγαμε, είχε περίπτωση που επέφθαμε στην καρκόλα του αντροίνου του κίνου. Τελειώναμε να μας βάλουν κρέας παστακάρβουνα. Δηλαδή, ήμασταν οι πρωταγωνιστές του γάμου. Και μετά οι παπάες. Διότι σε τρεις ημέρες κρατούσαμε τους καλεσμένους εγρήγορση, να πούμε. Να τους παίξουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Είμαστε και άνθρωποι του κόσμου. Να μιλήσουμε με τους συμπεθέρους, ξέρω εγώ, ανέκδοτα και οτιδήποτε. Είσαι καμιά περίοδο της ζωής σου που ήσουν μόνο φκιολάρης, που έκανες άλλη δουλειά? Είμαι ο φκιολάρης στην περιοχή μας. Είχαμε γίνονται τον Οκτώβρη, στα πρώτα χρόνια μόνο. Και ίνταλος, αν κάνεις σε 3-4 γάμους, μπορεί να ζήσεις σε όλον τον χρόνο. Πάντα, κάναμε και άλλη δουλειά. Ήταν καλή δουλειά, ήταν καλή δουλειά. Η χώρα τους τότε είχαν εκτίμηση τις πιολαρίες. Λέω ότι και στα φαγιά μας, ξέρω εγώ, ήταν τα εκλεκτήμες δέλες είναι για τους πιολαρίες. Γιατί νομίζεις ότι είχαν εκτίμηση τους πιολαρίες τότε? Και θεωρούσαν τους με άλλα πρόσωπα. Καλλιτέχνες, υποτίθεται. Σέβονταν τους καλλιτέχνες τότε. Τότε, άμα κάποιος ήταν φκιολάρης και ήταν καλός, να μου του φωνάζαν. Είχε έναν τρόπο να του φωνάζουν οι άλλοι. Μάστρε. Πότε γίνεται κάποιος μάστρος? Εγώ ήταν μάστρε, δεν ξέρω ποιος δεν στο... μπορεί να βγάλει ένα γάμο. Εκτίμαν τους σύνταλους τους εθεώραν, τους κιολάριες και τους λαουτάριες. Όχι, είχαν εκτίμηση πολύ οι βιολάριες. Σέβονταν τους, διότι ήταν καλοί άνθρωποι, δεν ήταν κιολάρις και ψεύτης έγινε δηλαδή. Για κλέφτης, όχι. Ο κόσμος είναι τα ιδέα αν είσαι παλιά για τους κιολάριες, σύνταλους τους εθεώραν τους κιολάριες. Μα πριν δεν πέντε, μα κιολάρις, δεν μπορούσε κιολάρις. Για λαουτάρις. Και πήντιζαν ο κόσμος. Τώρα που πέσαν μεράξι, λούλιε να είναι κιολάρις και λαουτάρις τώρα. Και έτσι κάτι... ως έτσι κιολάρις, θα κάνει γάμους τώρα. Απ' τα δουλειά.
Μα τούτε δεν έχουν μεράκι, νομίζω, για τα ριάλια μόνο, μα όχι, όχι. Κυρία Κατρίνη, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω εσένα. Ναι, μάνα. Γιατί η ενέργεια του φτιολάρι, είναι τέλος ήταν να είναι παντρεμένη με ένα φτιολάρι, είναι ένα καλό πράγμα, να αρέσει και σου. Πολλά. Ώσπου στην αφέρνη του και πήγαινε και λαλούσαν, έπαιζαν καλά, λέντισαν τον κόσμο. Άρεσε και μου εμένα. Έρεσε και γέλια ρε νίκα να το πεις και φίλοι. Έτσι τα λεφτά που έρνες. Ενιώσαμε τρία παιδιά. Ήταν έξτρα ζήνα. Άρμασαμε τους. Δόξα σε ο Θεός, είναι καλά. Και παντοστήκαμε, όσο και στα Σολυμνάτη ήμουν μόνη μου, έκαμε το πρώτο μου παιδί. Έφευγε και έβγαινε στους γάμους, πέντε μέρες. Εγώ μόνη μου μισάτα με τα μωρά. Να μην θέλω να κάνω. Αντέχα. Είχα μια γειτόνι στα ποδά, με καλέσει τα αδικιά μου η Ελένη, έρχεται και πέφτε μαζί μου. Έχω άτο τα βαλέ μου, δηλαδή με μια ξένη κοπελούα στο χωρκό, έρχεται και πέφτε μαζί μου. Λίγο λίγο είναι συνήθισα. Συνήθισα. Ύστερα, κυρία Μελανή, άρεσκες σου που είσαι στην Ελλάδα. Ύστερα, ήταν η ζήση μας στην Νικολέτσα μου. Έπρεπε να πάει να φέρει κάτι έστω. Είχαμε τρία μωρά, είχα τρία, τέσσερα μωρά ακόμα, τώρα ήταν άρρωστο. Άρα, είμαστε μόνοι μας, να μην θέλω να κάνω. Από τα φέρει, μου φτιάχνει όχι, δεν είχα λερώνει τίποτε, να φέρω τα. Από τα κάνω, περάσαμε. Μόνο. Πώς ήταν η ζωή για τη γυναίκα του φτιολάρι. Τέλος ήταν να είναι μια γυναίκα παντρεμένη με ένα φτιολάρι. Καλά, αλλά φυσιολογική όπως τις άλλες γυναίκες. Αρέσκει σου που ήταν ο άντρας σου πιο λαρής ή έτσι. Αρέσκει. Ήταν που ήταν η εκτίμηση του κόσμου, ήταν που ήταν που σου άρεσκε. Εκτίμα μας όλος ο κόσμος, για το πως έφυγε ο λαρής, που είμαστε μαζί, καλά, ο ένας με τον άλλο, εντάξει. Που έφευγε και ξενύχταν πολύ πολλά. Συνηθίζαμε. Κατά πρώτον ήταν δύσκολο τις πρώτα χρόνια που παντρευτήκαμε, αλλά ύστερα συνηθίζαμε. Επίσης μπορεί να έρθει και η ώρα τρεις το ξημέρωμα. Δεν συνηθίζαμε, να κοιμούμε τα μωρά. Τώρα να ρωτήσουμε για τη γυναίκα σου. Ήταν καλή δουλειά να είναι ο άντρας σου και ο Λαρής. Άρεσκες σου, δεν ήταν καλή δουλειά, είναι τέλος το εφόρες εσύ. Μαν και κόφτε με ό,τι ήθελε να κάνει. Εγώ είχα μαχαζί. Και πουλουρούχα, είχα τα μωρά. Δούλευε, πουλούσαμε πολλά στο μαγαζί μας. Δούλευκα εγώ, έτσι. Αλλά άμα να εγκαμούν κανένα κρεβάτι νιγάμο, πρωί πρωί έρχεται ο Τιρκυπής, εσώνονα τους τα σελίνια τζάμε, ούλο σελινούθια ήτου. Και μοίραζε τα, έπιανε τα μισά και έφευκε, ένα γιο έρχεται στο μαγαζί. Στην ορχήστρα σου, θυμάσαι, κύριε Ανδρέα, περίπου 60 χρονιά, δεκαετία. Το 65. Είναι παρπάτα και το φιωρίτσο το λάβο, τον ίντερο τσοκάμε την ορχήστρα. Είναι εξελιγμός ποιον, μετά το 60, ήταν και λαδίτες τα μέσα της στρατιώτης, ξέρω, και παίξαν μπουζούκι. Και ο κόμμος αποσχέθηκε, έπρεπε να ακούσει μπουζούκι και ξέρω και άλλα πράγματα. Και αναγκαστήκαμε να φέρουμε από όλα τα πράγματα. Και ήταν καλύτερο, είναι μια πρόοδος. Οι ορχήστρες σε αυτήν την περιοχή πότε εμφανιστήκαν? Όταν ξεκίνησα και είχα απαιτήσεις από τον κόσμο, μάστρελια, έβαζε έναν drums, κανένα κορτιό μέσα. Και ξεκίνησα και έβαλα. Και μεγάφωνα, όχι ρε μάντα ακούνται τα μεγάφωνα, βάλαμε τα πάστες ελιές, παστρατσιές. Εποχές ήταν. Ξεκινήσαμε και είχα μια καλή ποιότητα να πάρει. Ο Ιρεολιάς ακούνται τα τραγούδια του, είχα και ακορτιό, είχα και λαούτο μαζί μου. Και λαούτο, το βιολί μου, μετά θέλανε και μπουζούκι. Άθε, βάλαμε και μπουζούκι. Μετά ξεκινούν οι απαιτήσεις πάλι. Και λέει, μα θέλω μικροφωνικές. Άθε, θέλουμε και τραγουδίστρια, θέλουμε και τραγουδιστή. Έπαιζα αρκετά χρόνια πάλι με ορχήστρα, είχα και τραγουδίστρια, είχα και τραγουδιστές. Όμως, εκείνο που με έκαμε εμένα και παράδεισα τους συντρόφους, είχα ιδιοτροπίες. Εσύ εξέφυγες που το σύνολο σου έπαιζε και με άλλα όργανα ή έμεινες όλα τα χρόνια με το λαό? Όχι, σε μια χρονική περίοδο
είχαμε μπουζούκι και drums. Μας τον τέσσερα οργάνα. Κόλλη λαούτο, μπουζούκι, drums. Και όταν παίζαμε τα τραγούδια να πούμε, ως συνήθως εγώ παίζα τα τραγούδια τα νέα, έπαιζα τα μαζί με τον μπουζούκι. Μαθαίναμε να κάνουμε πρόβες και παίζαμε τα μαζί. Ναι, τα τσιφτεδέλια, τους αραμπιέδες, αυτά, τους... Πότε έγινε και εντούτη ορχήστρα περίπου, είναι τα χρονολογία να θυμάσαι. Πρέπει να γίνει 68-70, ήμασταν τρία όργανα. Δηλαδή βιολί λαού των τραμπς. Και μετά προσθέσαμε και τον μπουζούκι. Και ήμασταν τέσσερα όργανα για πάρα πολλά χρόνια που ικανοποιούσαμε τις ανάγκες του γάμου, να πούμε, τους καλεσμένους. Ότι παίζαμε ακούραστα. Εσείς ποιους κολλάρες θυμάστε από την περιοχή σας? Περιοχή μέλος Κύπρου. Να πούμε εκείνους που είδατε εσείς στο Καρπάσι, πως και κοντά σας, που θυμάστε που τους είδατε να παίζουν. Στο χωρικό μας έσαν κιολάρι. Είσαι κιολάρι. Ναι. Ποιος ήταν? Ήταν ένας Χουσέιν στο όνομα του. Χουσέιν τον ελαλούσαν. Τυφλός. Δεν τον βλέπαν. Έπαιζε πάντα, έπαιζε εκείνος. Είσαν την Πλατανιστόν, ο Ιπραήμ Ταΐς. Και εκείνος τυφλός. Και εκείνος τυφλός. Είσαν την Εφτακόμη. Φασάνομερης. Φασάνομερ. Είσαν την Γιαλούσαν. Άμα είναι στο πάνω, ξέρω πολλούς. Και που τούτους τώρα, πόσοι έμειναν περίπου, έχει πολλούς, έχει λίους. Όσους σου μέτρησα εγώ. Δεν είχε κανένα, μόνο ο Ισμαήλης. Μόνο ο Ισμαήλης και ο τρικόμας, για να μην πούνε, τρικόμα, τούτοι και ο Κομνιάτης. Γιατί δεν έμειναν φκιολάρι στούρτσι? Έχει πολλούς τώρα. Τώρα έχει πολλούς. Πας στη σχολείο. Νεολαία έχει πολλούς τώρα. Ποτούν τους προτινούς όμως. Εν τέλος, και χαθήκαση μια εποχή οι φκιολάριες. Τα μωρά τους δεν έκανα μεράκι να μάχουν. Επεάνασιν, τρώσε. Διότι στούτοι φκιολάριες που λαλούμε εμείς, εμάχαν ήδη. Πρακτικό είναι τα λιστολαρίτη, εσείς, κατάλαβες. Αλλά τούτοι που βγαίνουν τώρα, πας στη σχολείο. Πας στη μάχημα, πιάζει τη σαγκόνισσα μου, πιόλοι. Ο κόσμος στην Μαριγιά, κύριε Σάβα, τι άποψη είχε για τους κολλάρες? Η άποψη τους είναι διαφορετική από την Κύπρο, γιατί ήταν κάτι του αναγκαίου. Ενώ στην Κύπρο είδαν πάρα πολλοί κολλάρες και είχαν τους έτσι τους και αγωνιτές, ενώ τους μουσικούς παρακαλούσαν τους. Γιατί ήταν ο τόπος που να βρεθούν με τους άλλους συμπατριώτες τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να ανταλλάξουν ιδέες για τις δουλειές τους, να μιλούσουν για. Ακόμα για τα πολιτικά της Κύπρου, που είναι το πολιτικό, που μέχρι πήρε το Κυπριακό και ούτω καθεξής. Το φκιολίν και το λαούντο, όπως το ζήσετε εσείς ποτζή στην Αγγλία, λειτουργούσε ως κάτι που συνέδε τον κόσμο με την Κύπρο? Φυσικά. Κοίταξε, οι απόδημοι, όταν όλοι ανεξαρτήτως πηγαίνοντας στην Αγγλία ή στην Αμερική ή οπουδήποτε, βλέποντας το πολιτισμικό περιβάλλον, επαθαίναν σαν το κάπως cultural shock. Βλέπαν όλη την πρόοδο, για παράδειγμα, μπροστά τους. Αυτομάτως έμπαιναν σε άμυνα. Δηλαδή, έμπαιναν σε αυτοάμυνα. Αυτά που έχουμε εμείς ως Κύπροι, πρέπει να τα κρατήσουμε. Διότι, άμα τα ξαπολύσουμε αυτά, θα αφομοιωθούμε με την κουλτούρα που ζούμε. Αν θέλουμε να κρατηθούμε ως Ελληνοκύπροι, Τσέντουρκοκύπροι, πρέπει να κρατήσουμε τα δικά μας ήθη, τα έθιμα. Του φιολάρες τότε στο Λονδίνο, ποιοι ήταν, θυμάστε κανένα όνομα? Οι καλοί φιολάρες, άσυλα, που γνώρισα εγώ, ερχόμενοι πάνω στο Μπέρμιγχαμ, ο πρώτος που μου άρεσε πάρα πολλά ήταν ο Γιώργος Βαρνάβα, ο γιος του Γιάννη Βαρνάβα, ο οποίος ήταν ως πρόσφυγες το 22 μετά από την καταστροφή της Ελλάδας, της Μύρνης. Και αυτή ήταν όλη η μουσική, ανεξαιρέτως όλη η οικογένεια. Άλλο ένας που μου άρεσε πολλά από εκείνον τον πάρο τακτικά ήταν ο Κυλφερής Σουλεϊμάν, Τουρκοκύπριος, που είναι Λουρουζίνα. Και παίξαμε πάρα πολλές φορές μαζί. Γιατί πολλές φορές έπαιζα διαλαούτων.
άμα έτυχαινε τις άλλες κιολάριες. Και πολλές φορές που και του πάνω ήταν τα ελληνικά του τόσο άψογα, που νόμιζα πως ήταν έναν Κύπριος, δεν καταλάβω. Και φέρναν τον και στους ελληνοκυπριακούς. Ναι, έρχονταν ορχήστρες. Ξέρεις, οι ορχήστρες τότε δεν είχαν γιολάρι. Ο γιολάρις ήταν πάντα έξτρα. Εσμίαν στην Αγγλία οι ελληνοκυπρίδες που οι κυπρίστες διασκεδάσεις. Φυσικά, πάντα. Το πρόβλημα έρχονται στην Κύπρο, εμείς στην Αγγλία είχαμε πρόβλημα. Εμένα, άμα με ρωτήσεις, τίποτε σε δε αν ένα. Άμα γίνεται ένας γάμος και μπαίζει στην υφηγή, άμα έρχεται ο κόσμος στο γάμο και μπαίζεις το καλωσόρημα, άμα ζώνεις την νύφη και μπαίνεις του ζωμάτου, άμα σχενιάζεις την νύφη και μπαίνεις του χώρου της σχενιάς και μπαίνεις μου τραβούκια και επιλμέμνε, εμένα τίποτε σε δέα δεν έχω από τους. Κατάλαβες. Εμένα, γιατί ας είμαι πάστα παλιά αρέσκη μου. Κατά βάθος είμαι στενοχωρημένος πολλά που ακούω τι παίζουν σήμερα. Έχει, δεν ξέρω κατηγορούς κουλάρες όλους ότι δεν παίζουν κυπριακά, αλλά σύνον το ωραίο το κυπριακό που παίζαμε, δεν τα παίζουν. Δεν τα παίζουν. Που άποψη ρεπερτορίου ή που άποψη αισθητικής. Που άποψη έχουν ελλείψεις στο κυπριακό τραγούδι. Έχουν ελλείψεις. Ακούω τους. Δεν λέω τώρα ότι κατηγορούν τους κουλάρες όλους, αλλά άκουσα τους όλους. Όλους άκουσα τους. Εν έχουν το στυλ που είμαστε εμείς οι παλιοί. Εν το έχω εσύ. Δαμέ με στενοχωρεί. Μ' άκουσε ένα πιολάρι τώρα. Γέλασε ρε κουμπάρε, κάμε κάτι να χαρίζει ο κόσμος. Έχω έναν κόσμο και γέλα, Νικολέτα μου. Δαμέ ο πιολάρις πρέπει να γελαστώ, να είναι χαρούμενος. Πάει στο γάμο, ο γάμος θέλει χαρά, θέλει αστιμία. Έκαμε ως αστεία και γελούσε ο κόσμος. Δαμέ που λέω ότι οι πιολάρις σημερινοί εν έχουν το ταλέντο. Εν το έχω εσύ. Κάθε γραμμή παίζει η βιολή, μίλα. Έτσι μ' αρέσει και εμένα. Πάμε. Τουρπάνω, μάνα το χωριό, τουρπάνω, μάνα το χωριό, πάνω μάνα το χωριό στην έκκλησα πιο πέρα μου χείρα εσύ την καρκιά μια χείρα στη γατέρα. Είναι τα διάφορα θωρείς με τους κολάριες τους τωρινούς αν τους συγκρίνεις με τους παλιούς. Οι τωρινοί, σαν τους παλιούς, οι παλιοί είναι πιο κάτι. Τώρα είναι έτσι κλασσική. Είναι ψυχή μου να παίξουν τα λέγοντα. Βρέθονται σε καλή όμως. Δεν έχει πολλούς όμως έτσι. Παραπάνω έτσι κλασσική, ξέρω το παίξιμο τους. Δεν είσαι γλυκά ώρα, έτσι. Θεωρώ. Είναι μια δουλειά της παροιμίας. Που να λέει, μάθετε έγινε και κρεμάστε στο παλούζι. Επτύχαμε μπρος φυγές, δεν είσαι με δουλειά, με γραφείο, με τίποτε. Αλλά πιάσαμε το παλούζι. Τέλεια η πρώτη δουλειά που έκανα, η διά μου στην προσφυγιά είναι 7 λίρες το μήνα η κυβέρνηση, 5 άτομα για να ζήσουν. Τις πρώτες ήρθαν από το Φτερικούι και να λέω μου νάρτης και νάρτης από την Πλαταριστά σαν ο Λαουτάρης, ο Πλωτής, να παίξετε να μαντρέψουμε τον παππού. Επήγε, επέζαμε, επλουμούσα και σε λίνια, πέντο σελίνα, μα πέντο σελίνα ήταν πολλά λεπτά. Έπαιξα μόνο μου. Εντεκλώσαμε, φάμε, νύπιωμε, πια. Εσόνισα τα χάμε, μέτρησαμε 11,5 λίρες.
Έχω ένα κλάμα 10,5 λίρες να πιάσω μέσα σε 2-3 ώρες και έφτιανα 70 λίρες το μήνα και χάσα το παν. Τι να κάνουμε, έπεράσα. Πέμε στο πιολί σου, πού τα φύγες. Πιολί έκανα παραγγελία μέσω του Δέρτα και έφερα πιολί μάστερ. Είχε χειροποίητα πιολιά που πιέναν εκθέσεις. Έφερνε το Δέρτα και έφερα ένα πιολί που είναι κάτω 115 λίρες. Με 115 λίρες εγοράζες που είναι το αυτοκίνητο. Και λαούσαν μες στην λύση. Μαύρος φελάρα, εμείς και όλες και ορίζει 115 λίρες. Θυμούμε. Ενώ τα σιωλικά 5-6 λίρες. Ήταν που γίνηκε το 74 το φκιολί σου. Ήταν που γίνηκε. Με την έννοια μου, διάμουσε να φύγουμε, έβαλα το πάνω βαρμπάρι, είχα με τσίβιολί για να μάθουν οι μητσί. Τώρα το πίσω μου το λαρό, αν μπούσει το λαρό, να μην γυρνά το δώσει το λαρό, η δουλειά είναι μου. Δεν το πιάσα και λίγα το λαρό. Άλλη παιδί. Και ο Λάρης, τον καιρό που κάμναμε γάμους, άρεσκε μου το βιολί πολλά. Από τον καιρό που ρέκαμε στο χτινίατριο, πιάσαμε ένα φίλο από την κόμμα του Ιαλού. Ήταν και ο Λάρης άνθρωπος. Έχω πολύ μεράκι λαό του. Ας εμάχω λαλί μου. Λαό του μα δύσκολο όργανο λαό του. Τέλος πάντων, γύρισε η μέρα, ήρθεν ήβρε με που παίζει από το σάζι. Λαλί μου παίζει σάζι, ναι λαό του. Κι ο μήνας λαλί μου, ας σε κάνω άσο λαλί. Αού παίζει το σάζι, ας σε κάνω άσο. Πότε να σκέψουμε, πότε αύριο νερά θέλεις λαλί μου. Κάθε εβδομάδα, μια ημέρα, δυο μέρες να πάμε που να τρώμε φάι, δηλαδή μου, ας σε ματάνω λίγο και να μάχεις, δηλαδή. Ύστερα μου, καμιά δεκαρκάνη μέρα, σε καίνει ο πόλεμος. Έχασαμε τα ούλα. Ιστορία τούτη. Αλλά, αν ξαναγεννηθώ, κι ο Λάρης να είναι. Α, να ξαναγεννηθείς. Έτσι, λάλλωση, που ξαναγεννηθούμε. Να ακούω νέους να λαλούν, να κλαίουν πως εν έχουν από τον ήλιο μοίρα. Μα κι ο λαλό τους το κοφτών, να μουν πα στα 18 γιασμένοι χαμπακί, ραγιασμένοι χαμπακίρα. Να μου πέχει μας κύριε Βυρώνη που τον τη δουλειά. Η ασκέδαση, την εκτίμηση. Άμα αν πάει στον καφέ να σου γεράσουν μου και σκουλάρι, εκτιμούσα σε καλό σκουλάρι, είχε εκτίμηση. Όνομα. Τώρα, αν δεν μπορείς έτσι να πάει πίσω και να ξαναζήσεις έναν πράγμα που τούτα που ζήσεις, που σου λαουτάρι και χορευτείς, δεν τα πράγμα δεν θέλεις να τούτο. Αν δεν μπορείς να ξαναζήσεις έναν πράγμα. Τους γάμους τους παλιούς που κάναμε στην Ερήμη, Κολώσσι, τούτοι ήταν ωραίοι γάμοι, επισκοπή. Η Ερβασόγια ήταν. Τούτοι ήταν φιλίσσι. Τα θυμάστε και τις τον κύριε Στέλιο, τους γάμους και τα Παναγυρκά. Οπωσδήποτε πεθυμάτα. Ήταν πράγματα τα οποία περάσαν από τη ζωή μου και ξεχνούνται. Κάποτε, να με φωνάξει κάποιον να πάει να παίξω βιολί ή να αλλάξω έναν αντρόινο και πω όχι, και είναι η τιμωρία μου το όχι. Πρέπει να πάω, να παίξω ό,τι μπορώ. Όσο μπορώ και ό,τι μπορώ πρέπει να πάω. Για να δεν πάω, χάνονται τα όνειρα μου. Θυμώ το Ιλέντι. Διασκεδάζαμε πολλά ωραία. Ιλέντι είναι εσύ. Είναι εσύ Ιλέντι, Νικόλατα. Είναι εσύ. Έχει μια χαρά ο άμος, Νικόλατα. Τελευταία να σου πω, έχει μια χαρά ο άμος. Έχει μια χαρά, πολλά με άλλη χαρά. Τώρα οι γάμοι τίποτε σαράν ενέωσαν. Τίποτε σαράν ενέωσαν οι γάμοι τώρα. Έχει μια χαρά. Και τα Πάσκας. Φυσικά πως μου γάμος εμπήκαμε στο Πάσκας. Είναι η χαρά
τα Πάσχας. Άμα και να έρθει Πάσχας και να μου πιάει ο κύρις μου ρούχα και παπούτσια. Άμα και να μου έχει κιόρι άλλη να πάω να φτιάω μέτρες. Καταλαβαίνεις. Τώρα είναι η σειρανή. Έφυγε η χαρά. Όπου κι αν είσαι, έφυγε και η αγάπη.